Φτιάξε φως. Γεια σας! Μαντέψτε που είμαι. Βασικά μπορεί να το έχετε καταλάβει από τον τίτλο. Είμαι στο αεροδρόμιο και πηγαίνω στο Άμστερνταμ. Μαζί με τη Βάνα. Μέρα! Περιμένουμε να κάνουμε boarding. Και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Σε βλέπω! Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι ενθουσιασμένη. Ναι, έχω ένα άγχος για το αν θα περάσεις καλά. Να με κάνεις να περάσω καλά. Θα προσπαθήσω, θα δώσω το καλύτερο με αυτό. Και εγώ φοράω τα γυαλιά μου γιατί δεν είμαι βαμμένη. Η Βάνα είναι full on glamour. Αφού πάνε με την κάτω. Πηγαίνουμε στο Άμστερνταμ επειδή θα ανοίξει το πρώτο κατάστημα NYX στο Άμστερνταμ, στην πόλη του Άμστερνταμ. Είπα πολλές φορές τη λέξη Άμστερνταμ. Οπότε πηγαίνουμε εκεί πέρα με την εταιρεία NYX. Εξού και η Βάνα. NYX Professional Makeup. NYX Professional Makeup. Αναμαλιασμένη, έφτασα στο Άμστερνταμ. Έχει, πόσους βαθμούς έχει? Ένα. Ένα βαθμό Κελσίου, βρέχει, δεν ξέρω αν βλέπετε. Λοιπόν, αυτό το ξενοδοχείο είναι το καλύτερο ξενοδοχείο που έχω μείνει ποτέ στη ζωή μου. Και μόλις σας δείξω γιατί το λέω, θα φρικάρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η πόρτα. Από εδώ μπαίνουμε. Και κοιτάω μπροστά. Έχουμε το μπάνιο, το οποίο εντάξει είναι υπέροχο. Δείτε πόσο βαθιά είναι η μπανιέρα. Εδώ μέσα μαθαίνεις να κολυμπάς. Και παιδιά, κοιτάξτε το δωμάτιο. Έχουμε εδώ πέρα τηλεόραση και γραφείο. Και ένα χώρο για να κάθεσαι, έτσι. Απλά, casually. Ένα παράθυρο στο οποίο θα επικεντρωθώ σε λίγο. Το κρεβάτι. Εδώ πέρα έχουμε μια ντουλάπα. Τι παίζει? Σε αυτή την ντουλάπα θα έμενα άνετα. Έχει Coca-Cola Light! Και έχει και βότκα. Παιδιά, δεν είναι βότκα, είναι απλά νερό μανθρακικό. Χάρηκα άδικα. Μάρα υπότης, από το παράθυρό μου. Οπ! Είναι αυτό ελληνική σημαία? Ακριβώς δίπλα έχουμε ένα κρητικό εστιατόριο. Δεν σας έχω πει τίποτα σχετικά με τη σημερινή ημέρα, αλλά το βράδυ κοιμήθηκα καθόλου. Το βράδυ δεν κοιμήθηκα, κοιμήθηκα μόνο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το πρωί. Όλο το βράδυ καθόμουν και έφτιαχνα κάτι γραφικά για το κανάλι, διάφορα πράγματα θα τα δείτε. Και κοιμήθηκα 8 με 9 με πήρε λίγο ύπνος και λέω εντάξει θα κοιμηθώ στο αεροπλάνο, αλλά τελικά δεν κοιμήθηκα στο αεροπλάνο και είμαι σαν ζόμπι. Έχουμε έρθει στο δωμάτιο και έχουμε φέρει να φάμε πίτσα. Να σας πω, είμαστε πάρα πολύ κουρασμένες. Εγώ έχω κοιμηθεί μόνο μία ώρα το βράδυ και έχω να ξυπνήσω στις 7.30 το πρωί. Και αυτό. Θα κάτσουμε να φάμε και μετά θα ξεβαφτώ, θα κάνω ένα ντους και θα κοιμηθώ. Τι ώρα είναι? Είναι 9 παρατέταρτο... 9 παρατέταρτο ώρα Ολλανδίας. Ώρα Ολλανδίας. 10 παρατέταρτο ώρα Ελλάδα. Είναι νωρίς, Party animals, party animals. Θα ξεβαφτώ, θα κάνω ένα ντους και θα πέσω για ύπνο. Καλημέρα. Είναι, τι ώρα είναι? 8 και 10 σχεδόν. 8 και 4 έχουμε ραντεβού με τη Βάνα για πρωινό.
έχω βαφτεί, έχω ντυθεί. Είμαι έτοιμη, έτοιμη. Έκανε έναν καταπληκτικό ύπνο. Θέλω να πάρω αυτό το κρεβάτι σπίτι μου και αυτά τα μαξιλάρια και αυτό το πάπλωμα και αυτό το στρώμα. Δηλαδή, αν με άφηνε, θα κοιμόμουν πόσες ώρες ακόμα. Αφού φάμε πρωινό, θα πάμε στο κατάστημα το οποίο ανοίγει στις 9.30. Τρώμαξα, νόμιζα ότι χιονίζει. Το οποίο ανοίγει στις 9.30 για το κοινό και θα κόψουν και την κορδέλα και θα έχουν πολύ ωραία πραγματάκια. Και θα πάμε να το δούμε. Και μετά θα πάμε να δούμε αξιοθέατα. Είμαστε έξω από το κατάστημα της Νίξ και παιδιά γίνεται πανικός, έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος και περιμένουν να ανοίξει το κατάστημα. Τώρα θα κόψουν την κορδέλα. Λοιπόν, μια κοπέλα μας έστειλε και μας είπε ότι δουλεύει στα Μπέρσκα εδώ πέρα σχεδόν απέναντι και μόλις τελειώσουμε με το κοπίτι πίτα Νίξ θα πάμε να τη χαιρετήσουμε. Θα πάμε να της κάνουμε έκπληξη. Ναι. Τι θες να πεις? Θέλω να πω ότι τόσα πολλά. Α, επίσης θέλω να σας πω ότι είμαστε σε πολύ κλασάτο μέρος. Είμαστε στο McDonald's. Σώτα! Outfit of the day! Λοιπόν, φοράω αυτό που καταφέρει φόρμα. Αλλά δεν μπορούσα να βγάλω καλσόνι. Και πάρα πολύ κρύο, οπότε δεν λέω πολλά. Περίμενα να κάνουμε και ένα κοντινό στα παπούτσια που λέγαμε. Τα παπούτσια που λέγαμε. Γίνατε και στο πλάι. Έτσι. Ταιριάζεται πολύ με την πρίζα που έχεις δίπλα σου. Περιμέναμε. Χαθήκαμε. Είμαστε στο Άμστερνταμ, έχουμε χαθεί. Δεν βρίσκουμε πουθενά ένα ταξί. Όποιον ρωτάμε μας στέλνει αλλού για αλλού. Να βλέπετε και τα κανάλια εδώ πέρα. Αυτό ήτανε. Θα πεθάνω στους δρόμους στο Άμστερνταμ. Και μετά θα συνεχίσει η Βάνα το vlog πάνω στο πτώμα μου. Σταματάω να είμαι τόσο μακάβρια. Αλλά παιδιά, ούτε ένα ταξί! Πολύ μου! Σταματήσαμε βέβαια σε ένα μαγαζί και δοκιμάζαμε τυριά. Και σοκολάτες. Και μετά δοκιμάζαμε σοκολάτες σε ένα άλλο μαγαζί. Αυτό φταίει, μας τιμωρεί ο Θεός τώρα. Και δεν θα βρούμε ποτέ, θα μείνουμε χαμένες στο Άμστερνταμ. Update. Βρήκαμε ταξί. Και πηγαίνουμε στα γράμματα και στο μουσείο και τα σχετικά. Έχω γυρίσει στο δωμάτιο, έβγαλα το μακιγιάζ μου και η ώρα είναι 4.30, 5 παρά 10. Έχω γεμίσει την πισίνα μου με ζεστό νερό γιατί θα κάνω ένα μπάνιο. Θα βάλω μέσα bath bomb και bubble bar, έτσι λέγονται. Και θα κάνω και μάσκα. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Ήμουνα στο κρεβάτι και διάβαζα τα κορίτσια και μετά ήρθε η Βάνα και ψάχνουμε να δούμε που θα πάμε για φαγητό, τελικά κλείσαμε και σε λίγο θα πάμε να φάμε. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Κάνω παράξενο ύπνο τελευταία. Εντάξει, χθες το βράδυ κοιμήθηκα αρκετά, αλλά ξύπνησα στις 7.30 το πρωί. Θέλω να βάλω λίγο λιπάλμα. Εγώ... Α! Παιδιά, έχω πάρει κάτι καταπληκτικές σοκολάτες δώρο. Λοιπόν, και πήρα. Θα σας τις δείξω. Είναι αυτές οι σοκολάτες, οι οποίες είναι όλες handmade. Έχουν πάνω την σημαία του Άμστερνταμ, που δεν ήξερα ότι το Άμστερνταμ είχε δική του σημαία. Νόμιζα πως η Ολλανδία
Έχει γενικά μία σημαία. Λοιπόν, νόμιζα πως η Ολλανδία έχει γενικά μία σημαία. Όχι, αυτό είναι η σημαία του Άμστερνταμ και είναι υπέροχο. Και πήρα τρεις σοκολάτες που έχουν μέσα salted caramel. Κάνε ένα focus. Caramel sea salt, παιδιά, είναι εκπληκτικές, εκπληκτικές. Και πήρα τρεις. Η μία θα πάει στη μαμά μου, η άλλη θα πάει στον αδερφό μου και η άλλη θα πάει στην Ευτυχία. Και τώρα θα μου πείτε, αφού έχεις κι άλλα αδέρφια, θα τους πάρω κάτι άλλο. Εν τω μεταξύ η αδερφή μου είχε γενέθλια, οπότε θα πρέπει να της πάρω δώρο γενεθλίων από εδώ, από το Άμστερνταμ. Τι άλλο συμβαίνει, συνταρακτικό, συναρπαστικό, βρέχει, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε γενικά πολλές βόλτες. Και αύριο θέλουμε να πάμε βόλτα με τα... στα κανάλια, με τα... αυτό είναι η βάρκη. Επίσης, σκέφτομαι να κουρέψω λίγο τα μαλλιά μου πάλι. Ναι, λίγο. Λίγο. Όχι πολύ, λίγο. Έτσι, για το καλό. Χρειάζομαι μια αλλαγή. Δεν μπορώ. Θα φάω και τις τρεις σοκολάτες. Έχουμε έρθει να φάμε σε ένα μέρος που δεν έχει πολύ φως. Έχουμε έρθει σε ένα καταπληκτικό μέρος, το οποίο λέγεται... Mothers. Που σημαίνει μητέρας. Ναι. Και έχει παντού στους τοίχους φωτογραφίες από μητέρες που φέρνουν οι πελάτες. Και επίσης τα πιάτα, τα μαχαίρια, τα πιρούνια, τα πάντα είναι μοναδικά. Ναι, είναι μοναδικά γιατί. Θα πάρει φωτιά η κάμερα. Γιατί τα φέρνουν οι πελάτες. Οπότε θα σας δείξω. Το δικό μου είναι έτσι, της Βάνας είναι έτσι. Και αυτό είναι το παραδοσιακό φαγητό στην Ολλανδία. Καλημέρα. Η φωνή μου με προδίδει. Τι ήθελα να πω. Α, ναι. Σήμερα μπορώ να πω ότι κοιμηθήκαμε λίγο παραπάνω. Ξυπνήσαμε με την ησυχία μας. Δηλαδή 9.30 ώρα πήγαμε για πρωινό. Και ετοιμαστήκαμε. Και τώρα θα πάμε στα κανάλια με το... με τη βάρκα. Να δούμε τα κανάλια με τη βάρκα. Αυτό είναι η βάρκα. Σήμερα μου μπήκε στο μυαλό η ιδέα πως δεν μου πάνε τα σκουφάκια. Αλλά έχει πάρα πολύ κρυό, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Οπότε θα το φορέσω. Θέλω, δεν θέλω. Και αυτό που φοράω στα χείλη μου τώρα είναι το Teddy από NYX, για όσους με ρωτήσουν. Ο κριτικός απέναντι με την ταβέρνα κάθε βράδυ κατεβάζει τις σημαίες του, δεν ξέρω γιατί. Και μετά κάθε απόγευμα τις ξανανεβάζει. Είμαστε μέσα στην βάρκα. Τι θεωρείτε αυτό βάρκα? Canal cruising λέγεται, οπότε... Στο πλεούμενο. Κρουαζιερόπλοιο. Στο κρουαζιερόπλοιο. Το οποίο λέει πως είναι lovers. Είναι για lovers, lovers cruises. Οπότε... όπως καταλάβατε, ήρθαμε το ερωτευμένο ζευγαράκι να δούμε το Άμστερνταμ. Βλέπετε και έξω. Πιστεύω πως θα είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουμε έρθει για να φάμε σε ένα μέρος που λέγεται Σαν Τόμας και έχει αργεντινή. Δεν μπορώ να μιλήσω. Αργεντίνικη κουζίνα. Εντάξει, βέβαια εμένα το μενού μου φάνηκε πιο πολύ αμερικάνικη κουζίνα. Αλλά θα το δούμε. Και πεινάω πάρα πολύ. Και όχι μόνο πεινάω, αλλά νιστάζω κιόλας. Μάλλον μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, μέσα στη βάρκα, είχε ζέστη πολύ έντονη. Και έτσι λίγο γλάρωσα. Λοιπόν, έχω πάρει κοτόπουλο στη σχάρα μαζί με πατάτα και sour cream. Η Βάνα έχει πάρει το ίδιο, αλλά με τηγανιτές πατάτες. Και έχουμε πάρει και από ένα, πώς λέγεται, καλαμπόκι. Ναι. Τηγανιτό όμως, όχι βραστό. Ναι, όχι τηγανιτό. Στα κάρβουνα, πώς λέγεται. Στο γκρι, ψητό. Έχουμε έρθει πάλι στην ποιότητα, στο πιο κλασάτο μέρος
Άμστερνταμ, στο McDonald's. Ερχόμαστε εδώ, επειδή είναι σχεδόν απέναντι από το κατάστημα Νίξ και πηγαίνουμε, κάνουμε δουλειές που κάνουμε στο Νίξ και μετά έρχομαστε εδώ πέρα, πίνουμε ένα καφέ στα γρήγορα και ξαναπάμε. Και βρήκα ένα κατάστημα που είχε πολλά ζαχαρωτά και διάφορα τέτοια. Πήρα για τον άλλο αδερφό το γράμμα K, σοκολάτα λευκή. Even when you're crying, you're beautiful too. Who is this? Ποιος με παίρνει τηλέφωνο? Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μα το κλείσανε. Περιμένουμε να μπούμε στο κατάστημα της Νίξ γιατί θα κάνουμε ένα masterclass και υπάρχουν και άλλες bloggers, vloggers, influencers, τα πάντα. Τα πάντα όλα. Υπάρχει και η Βάνα. Και περιμένουμε να μπούμε να δούμε τι θα μας μάθουνε σήμερα. Βρήκα καλό κόστος. Τα μαλλιά μου δεν θέλουν σήμερα να συνεργαστούν. Παιδιά, θα τα κόψω. Αυτό ήταν. Βάνα! Κοίτα! Παιδιά, μπήκαμε στο κατάστημα και τι βρήκα. Φωτογραφία μας μέσα στο κατάστημα. Γιατί είμαι έτσι? Κάναμε check out, πήραμε τα πράγματά μας, τα μαζέψαμε όλα, τα πήραμε. Και τώρα πηγαίνουμε στο αεροδρόμιο. Πώς νιώθεις που φεύγουμε? Νιώθω στενάφορα, η αλήθεια είναι. Πέρασαμε πάρα πολύ καλά. Το περίμενες ότι θα περνούσαμε τόσο καλά? Όχι. Και λέει τώρα η Μαρά, δεν πέρασα τόσο καλά. Εγώ δεν πέρασα καλά, δεν μάθα. δεν το περίμενα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Η πόλη είναι μία από τις βασικά ίσως η ωραιότερη πόλη που έχω πάει ποτέ. Ναι. Κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν είναι. Περιμένουμε τις βαλίτσες μας. Είμαστε επίσημα στην Ελλάδα και δονείτε το κινητό μου. Πρέπει να μου τραγουδάς και κάτι. Άμα σου τραγουδάω και κάτι, τελείωσε μετά το βίντεο. Η βαλίτσα μου. Πρώτη-πρώτη βγήκε. Πρώτη-πρώτη. Τι είναι αυτή? Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Η βαλίτσα μου είναι πρώτη. Λα 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 λα. Go Mara. Βλέπω κύκλους. Και πως πάνε έτσι. Είμαι σπίτι μου. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το ταξίδι ήταν καταπληκτικό. Δεν ήθελα με τίποτα να γυρίσω πίσω. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη Νίξ που με έστειλε στο Άμστερνταμ. Δεν έχω λόγια. Επίσης θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε εσάς που με έχετε φτάσει σε ένα σημείο που κάποια εταιρεία με διαλέγει για να πάω ταξίδι μαζί της. Και θέλω να πω και ένα τεράστιο, τεράστιο, τεράστιο ευχαριστώ στη Βάνα που ήταν υπέροχη στο ταξίδι. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, γελάσαμε πάρα πολύ. Σας αγαπώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ήταν υπέροχα. Και πρέπει να κλείσω αυτό το vlog και δεν θέλω γιατί ήταν πολύ ωραία, ρε παιδιά. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!